Η ώρα είναι 10 το πρωί και τα ταξί στην οδό Μητροπόλεως έχουν σχηματίσει ουρά που φτάνει έως και την Τσιμισκή. Το φαινόμενο είναι συχνό και παρατηρείται σε όλες τις πιάτες του κέντρου, ιδιαίτερα στην Καμάρα, την πλατεία Αριστοτέλους και την Αγία Σοφία, κάτι το οποίο παραδέχονται και οι ίδιοι οι επαγγελματίες. Υπάρχουν πιάτες οι οποίες μπορούν να είναι ταραμπούν ταξί και άλλες οι οποίες ενοχλούν. Συνήθως όμως μαζευόμαστε αρκετοί, οπότε δημιουργούμε πρόβλημα στην κίνηση. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εκεί είναι οι πλατείες, εκεί μαζεύεται ο κόσμος, εκεί πρέπει να είναι και το ταξί. Δεν μπορεί να φύγει το ταξί από σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Το πρόβλημα δημιουργείται κυρίως λόγω της αναδουλειάς, λένε οι επαγγελματίες, καθώς αναγκάζονται να περιμένουν αρκετή ώρα για να μπει πελάτη στο ταξί. Να έχει ο κόσμος χρήματα για να αρχίσουν τα ταξί να κινούνται και να έχουμε δουλίτσα για να μην γίνεται αυτό το θέμα. Το να απλώσουμε δρόμους δεν γίνεται. Για να περιοριστεί το φαινόμενο, οι ιδιοκτήτες του ταξί βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν συμφωνηθεί να γίνουν νέες πιάτσες στην Παύλου Μελά, στη Μαργαροπούλου, ενώ θα επεκταθούν πιάτσες όπως αυτή στην Πλατεία Ελευθερίας. Εκεί που είναι στάσεις ολιγόλεπτης επιβίβασης-αποβίβασης, το λέει η ίδια η ταμπέλα. Δεν χρειάζεται να το επιστοποιήσω εγώ. Είναι για επιβίβαση και αποβίβαση. Επομένως, τα παραβατικά φαινόμενα τα οποία δημιουργούνται όπως ένας άλλος ευυπόληπτος πολίτης πάει και παρκάρει μπροστά σε μια ράμπα για άτομα με αναπηρία, για προσβασιμότητα κτλ. Τι να του πεις αυτού του ανθρώπου. Μία από τις προτάσεις του Σωματείου είναι και η αλλαγή της κατεύθυνσης της Καρόλου Ντιλ. Θα αλλάξει τη φορά της Καρόλου Ντιλ και επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει, όχι μόνο για τα ταξί, αλλά για να ξεμπλοκάρει και η πόλη στο κέντρο. Δεν υπάρχει διέξοδος από την Ερμού. Προσπαθούμε να κάνουμε τη σήμανση, την οριζόντια για την κάθετη, ούτως ώστε να είναι σωστές οι πιάτσες και γενικώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα εκεί που πρέπει, όπως πρέπει και με την νομοθεσία, διότι όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι τελικές τροποποιήσεις στις πιάτσες του ταξί αλλά και οι αλλαγές στην κυκλοφορία κεντρικών δρόμων της πόλης θα αποφασιστούν όταν ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες η κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου Θεσσαλονίκης.